δείξουμε και το κόνσεπτ έτσι του τι λίγουμε σε λαδόκολλα και τα σχετικά. Ωραία. Λοιπόν, ετοίμασε τώρα το χαρτάκι. Λοιπόν, έχουμε κόψει δύο λαδόκολλες. Διπλή λαδόκολλα καλύτερα. Μπράβο. Για να αποφύγουμε και ατυχήματα. Μπορεί μία να είναι σκισμένη, λίγο να φύγει, ναι, η σάλτσα μας, κάνει χάλια το φούρνο. Και κάψιμο. Και να καεί, ναι. Οπότε διατηρείται καλύτερα. Κάτσε να την ισιώσω λίγο αυτή, γιατί μου φύγε. Εγώ εδώ είμαι. Ορίστε. Δεν θα βάλουμε πολλά υγρά. Θα βάλουμε το κυρίως θέμα του, τα υλικά μας, ναι, και τα υγρά. Θα προσθέσουμε ενδεχομένως και στην πορεία. Εντάξει, μπορείτε να κρατήσετε τη σαλτσούλα που θα σας βγει στην κατσαρόλα, να ψήσετε το κοτόπουλο στο φούρνο με το χαρτί και όταν θα το βγάλετε και θα το ανοίξετε, αν δείτε ότι έχει στεγνώσει, θα έχετε σάλτσα κρατημένη, οπότε είσαστε μια χαρά. Ναι. Δεν χρειάζεται να την πετάξετε τη σάλτσα. Λοιπόν, εδώ, με μια κουτάλα τρυπητή. Ορίστε. Μεταφέρουμε. Λάθος λίγο το κοτόπουλο. Έλεγα να ρίξουμε λίγο από πάνω. Από κάτω. Το ταψί, λες. Ναι, μην κολλήσει. Λίγο, πολύ λίγο. Λαδόκολλα. Ωραία. Εντάξει, ξέρω εγώ. Βάλε. Το κοτόπουλο δεν έχει ψήθει τελείως. Όχι. Θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο φρέσκο από πάνω. Μπορείτε να προσθέσετε ένα τυρί, λίγη φέτα που του πάει εδώ. Ναι. Ας πούμε έτσι τώρα, και σαν χρώμα και σαν γεύση. Θα δώσει, σίγουρα. Απλά, άμα βάλετε φέτα, θα προσέξετε το αλάτι. Σίγουρα. Άλλοι βάζουν και ένα κομμάτι σταγκοβούτυρο μέσα και το κλείνουν. Σταγκοβούτυρο. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, αυτό. Έτοιμο. Θα ρίξει και ζουμιά, όχι. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Ωραία. Και αν θέλετε, βάλετε και ρίγανη. Επιλογή σα. Και μαζεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο σαν πουγγί. Στρίβουμε. Και αν έχετε και ένα σπαγκάκι, και το δένετε. Το δένουμε. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το ανοίξουμε. Εμείς θέλουμε να διατηρηθεί έτσι και να ψηθεί μέσα. Θα σας πούμε τον λόγο τον οποίο ψήνουμε σε λαδόκολλα. Έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Γιατί δεν έχουμε αλουμινό χαρτό. Όχι, όχι. Σε λαδόκολλα ψήνουμε. Όταν ψήνουμε κάτι μέσα σε κλειστό, φυλακίζουμε τον αέρα, φυλακίζουμε τους ατμούς και βγαίνει πιο μαλακό. Σίγουρα. Αυτό που ψήνει σαν να γίνεται ατμού. Σαν βραστό ατμού. Ψητό ατμού, ας το πούμε, με λίγα λόγια λαϊκά. Για λοιπόν, μία σαλάτα έχουμε για μετά. Ναι. Προβενσάλ. Προβενσάλ συνήθως έχει κάτι με σκόρδο, την ξέρω εγώ. Έχει και σκόρδο, έχει και ατζούγια. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά. Αλλά είναι με πένεση συγκεκριμένη. Πένεση είναι σαλάτα ζυμαρικών, λοιπόν. Ναι. Πένεση επιλογή. Διάβαζα μας. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως. 175 γραμμάρια πένεση. Τώρα εγώ σας δίνω συγκεκριμένη ποσότητα για μια μεγάλη σαλάτα. Τώρα εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Δύο με καλές μερίδες είναι αυτές. Ναι. 4 κουταλιές σούπας μαγιονέζα, χυμό από μισό λεμόνι, 6 ντομάτες ξεσποριασμένες και ξεφλουδισμένες αν θέλετε εσείς. 125 γραμμάρια φασολάκια φρέσκα βρασμένα, 12 μαύρες ελιές, 200 γραμμάρια τόνο, αλάτι πιπέρι, ένα μικρό μαρούλι για τον ντεκόρ και 6 φιλέτα ατζούγιας, με συγχωρείτε. Αυτά. Αυτά. Και σκορδάκι, εντάξει, το είπαμε ότι μπορούμε να βάλουμε σκόρδο μέσα, δίνει γεύση για όποιον αρέσει. Αυτά είναι, δεν θα σας πούμε εμείς. Είναι... Μπορείτε να λείψετε και τον μπολ που θα βάλετε τη σαλάτα με σκόρδο και να μην βάλετε καθόλου σκόρδο μέσα, να δώσετε μόνο το άρωμα του σκόρδου. Μπράβο. Γίνεται και έτσι. Και επίσης να πούμε για το σκόρδο στο κοτόπουλο μέσα, μπορείτε να βάλετε μία σκελίδα μέσα στο λαδόκολλα. Ολόκληρη. Και να την αφαιρέσετε μετά, να πάρει μόνο το άρωμα. Εκεί τη γλυκάδα του σκόρδου. Μπράβο. Λοιπόν, έλα. Μία μπασίνα να βρω. Ναι, να βάλεις όλα τα υλικά. Ναι, κάτσε γιατί εδώ έχουμε... έχεις και το χαρτάκι από τις συνταγές. Πάρε να σκουπίσεις. Σκονάκι. Πολύ ωραία. Έχουν μείνει χαρτάκι από τη... Το χαρτάκι έχεις αφήσει κάτω, έτσι. Δεν πειράζει, έπεσε. Να λοιπόν, ξεσποριάζω ντομάτες. Ναι. Σιγά σιγά. Και δεν κάνουμε ουσιαστικά τίποτα άλλο. Το μόνο που μας παίρνει λίγο χρόνο είναι να βράσουμε τις πένες. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πένες. Και το φασολάκι. Στη δικιά σας περίπτωση, ό,τι άλλο θέλετε. Ό,τι ζυμαρικό θέλετε. Επιλογή. Μπορείτε να πάρετε πένες τρικολόρε, μπορείτε να πάρετε μέχρι και σπαγκέτι μπορείτε να βάλετε. Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο σκορδάκι γιατί μου έχει κολλήσει. Βάλε. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Ο Απόστολος κόβει τις ντομάτες. Θέλουμε τον εξωτερικό όφλιο που είναι πιο σκληρός. Αν θέλετε, μπορείτε να ξεφλουδίσετε κιόλας. Βράζετε λίγο τις ντομάτες για 10 δευτερόλεπτα.
και μετά τις περνάτε στο παγωμένο νερό, τις έχετε χαράξει και ξεφλουδίσατε. Λοιπόν, και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά. Ναι. Τα οποία είναι ελιές. Αν θες, τις καθαρίζεις, αν θες, τις βάζεις ολόκληρες. Να τις καθαρίσω. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Εγώ τις θέλω ολόκληρες τις ελιές. Ολόκληρες. Τέλος. Εδώ. Βάζω τις ελιές. Ξέρεις τώρα κι εγώ άλλο που δεν ήθελα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τα φασολάκια. Φασολάκια για μία. Α, τα βάλουμε όλα. Δεν τις κόβω ψηλό καρεδάκι, θα τις κόψω. Εντάξει, να, σε... τις θέλουμε να, να φαίνονται. Να φαίνεται το χρώμα. Αυτό ο τόνος. Να με βολέψει. Ορίστε. Και καλό είναι και όταν μαγειρεύετε στο σπίτι σας, πρώτα να μαζεύετε όλα τα υλικά ναι. και μετά να τα φτιάχνετε. Έτσι γλιτώνετε χρόνο. Έχετε τελειώνει το φαγητό σας και αυτομάτως η κουζίνα σας είναι καθαρή. Και έτσι έχουμε την ψυχολογία να μαγειρέψουμε και την επόμενη φορά. Σίγουρα. Όταν, και δεν φεύγετε από εκεί που κάθεστε ώστε κάτι μπράβο. Να καεί, κάτι όταν, να... Όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι μας και ψάχνουμε μετά στο ντουλάπι να πάρουμε το ένα, ψάχνουμε το άλλο, κάνουμε έναν κόσμο χάλια, με λίγα λόγια, και στο τέλος λέμε από όποιος μαζεύει. Και την επόμενη φορά δεν έχουμε ψυχολογία να μαγειρέψουμε. Σίγουρα. Όταν έχουμε λοιπόν ψυχολογία, όλα. Είναι καλύτερα. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Και το φαγητό βγαίνει καλύτερο. Η δική σου. Η δική μου. Τώρα που τελειώνει σεζόν. Η δική μου είμαι λίγο κουρασμένος, αλλά είναι καλή η ψυχολογία μου γιατί θα πάω διακοπές. Αυτά είναι. Οπότε. Είμαστε εντάξει. Μυρωδικά, να βάλω λίγα μυρωδικά. Δεν τα γράφουμε, αλλά θα ό,τι βάλω. Ό,τι θέλεις, βάλε. Θα βάλεις και λίγα από πάνω. Ουσιαστικά τα υλικά που βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης να περνάνε. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Μπορούμε να τα αφήσουμε και στο ψυγείο ναι. μία-δύο ώρες εκτός τη μαγιονέζα. Σίγουρα. Να σταθεί η σαλάτα. Να σταθεί να αναμειχθούν οι γεύσεις. Αλατάκι θα βάλουμε λίγο, αλλά θα το προσέξουμε γιατί έχει τις αντζούγες. Τις αντζούγες δεν τις βάλετε μέσα. Τις βάλετε πάνω τη μαγιονέζα ναι, για τελείωμα, ναι. ώστε όποιος δεν θέλει να μην φάει. Γιατί λίγο. Μερικοί δεν τους αρέσει. Λίγο μαϊντανό. Μπορεί να βάλετε λίγο μάραθο, λίγο άνηθο, ό,τι έχετε. Τα μυρωδικά και υγιεινά είναι. Σίγουρα. Συνεχίζω. Να βάλω άλλη μια. Για να δω. Τώρα την έκοψα. Κόψε την, αφού την έχεις εκεί. Τα αυτό, υπόλοιπα δεν τα πετάτε. Τα κάνετε σάλτσα. Αυτά εδώ με τις